Να καλησπερίσουμε γιατί έχουμε θέματα με τα αστυνομικά τμήματα. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Καλησπέρα, Πρόεδρε, και συγχαρητήρια σε ολόκληρο το σώμα. Τα λέμε σε εσάς να τα μεταφέρετε και στα παιδιά. Ισχύει αυτό το ρεπορτάζ? Κοιτάξτε, να δείτε, θα βγουν οι επίσημες ανακοινώσεις από τις υπηρεσίες. Είναι θετική, η εξέλιξη είναι θετική. Εμένα με χαροποιεί το γεγονός ότι για άλλη μια φορά οι συνάδελφοι στη Φθιώτιδα αποδεικνύουν ότι παρά τις ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, από φιλότιμο περισσεύει, δίνει τον καλύτερό του σε αυτό. Φιλότιμο και ικανότητα. Και ικανότητα. Αυτό ήθελα να πω, ικανότητα. Έχουν δείξει οι άντρες της ασφάλειας Λαμίας και όχι μόνο, συνολικά στην αστυνομική διεύθυνση Φθιώτιδας, ότι μπορούν να βάλουν το χέρι τους να λύνουν σημαντικές υποθέσεις. Είναι δεδομένο. Τεράστια εμπειρία. Ότι τα στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας Λαμίας, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι αλλά και όλοι, ναι, έχουν αποδείξει ότι μπορούν να ανταποκριθούν και στα πιο δύσκολα περιστατικά, όπως είναι και αυτό. Αναμένουμε και πίεση ότι είσαστε εδώ στην κορυφή της πυραμίδας της στερεά Ελλάδα και εκτός το ότι υπάρχει και η πίεση να αποδεικνύετε ότι είστε καλοί, είστε όντως καλοί. Δεν κρύβεται αυτό. Λοιπόν, συγχαρητήρια στα παιδιά. Θα έχουμε ίσως ανακοινώσεις αύριο. Βέβαια, ο λόγος που σας φωνάξαμε είναι τα βίντεο έχουν που θα δούμε. Έχουν πολλά στοιχεία βέβαια της υπόθεσης στον τύπο. Ακριβώς. Γι' αυτό τα μεταφέρουμε κι εμείς. 16 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Το ξαναλέω, οι ποσότητες ηρωίνης, κοκαίνης, ινδικής κάναβης, όπλα, χρήματα έχουν κατασχεθεί σε επιχειρήσεις που έγιναν στα σπίτια των συλληφθέντων. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Μαυράκη, να δούμε, σωστά. Να δούμε τώρα τα βίντεο για τα οποία σας φωνάξαμε εδώ να σχολιάσουμε. Βεβαίως. Πάμε στο πρώτο που έρχεται στις αλλαγές, τις οριστικές και με fake πλέον. Να δούμε το βίντεο, αν και τις γνωρίζατε, που διαφωνείτε ή που συμφωνείτε με το νέο διάταγμα. Επίσημη ισχύ απέκτησε πλέον ένα διάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών μετά τη δημοσίευση σε φιλοεφημερίδες της κυβέρνησης του Προεδρικού Διατάγματος, σύμφωνα με το οποίο καταργούνται σε επίπεδο Φθιώτιδας στα αστυνομικά τμήματα της Ιπάτης και του Μόλου και ιδρύεται τμήμα άμεσης δράσης στη Λαμία. Ουσιαστικά, στο Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε όσα είχαν γίνει γνωστά το προηγούμενο χρονικό διάστημα αναφορικά με την αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών σε επίπεδο Φθιώτιδας και παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν κυρίως για την κατάργηση του αστυνομικού τμήματος της Ιπάτης αλλά και την υποβάθμιση του αστυνομικού τμήματος Μακρακόμης σε αστυνομικό σταθμό. Το περιεχόμενο της αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών σε επίπεδο Φθιώτιδας, το οποίο είχε παρουσιαστεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, είχε προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, κυρίως στην περιοχή της Ιπάτης, με αφορμή την κατάργηση του τοπικού αστυνομικού τμήματος, αλλά και στην περιοχή της Μακρακόμης, με αφορμή την υποβάθμιση του αστυνομικού τμήματος σε αστυνομικό σταθμό, ενώ αντίθετα θετικά είχαν αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη εξέλιξη η συνδικαλιστική φόρη των αστυνομικών, οι οποίοι ωστόσο είχαν τονίσει την ανάγκη στελέχωση των νέων υπηρεσιών με το απαραίτητο προσωπικό και τις κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές. Σε κάθε περίπτωση, η δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος ΕΦΕΚ αναμένεται να προκαλέσει νέο κύκλο αντιδράσεων στις τοπικές κοινωνίες που θίγονται άμεσα, αλλά και παράλληλα να προκαλέσει την έκφραση νέων ετοιμάτων από την πλευρά των τοπικών φορέων, αλλά και των συνδικαλιστικών φορέων, των αστυνομικών, σχετικά με τη στελέχωση των νέων υπηρεσιών που ακόμη δεν έχει δρομολογηθεί στο βαθμό που απαιτείται. Λοιπόν, κύριε Μαυράκη, στην Φθιώτιδα, ποιες είναι οι αλλαγές, πείτε τις εντάχει λίγο, να δούμε και τι πλάνο έχετε και εσείς. Οι αλλαγές ήταν αυτές που ούτως ή άλλως αναμέναμε, γιατί είχαμε ξαναπεί ότι αυτό το σχέδιο πιδέλτα δεν πρόκειται να τροποποιηθεί. Είναι η κατάργηση του αστυνομικού τμήματος Μακρακόμης, μάλλον η υποβάθμισή του σε αστυνομικό σταθμό, η κατάργηση του αστυνομικού τμήματος Μόλου και του αστυνομικού τμήματος Ιπάτης. Αυτές είναι οι τροποποίησεις. Μάλλον να πω καλύτερα, όχι κατάργηση. Θεωρώ ότι είναι συγχώνευση του αστυνομικού τμήματος Μόλου με το αστυνομικό τμήμα Καμένων Βούλων και τη Ιπάτης ένα μέρος με τη Λαμία και ένα κομμάτι με το αστυνομικό τμήμα της Τριχιάδας. Σωστά έγιναν αυτές οι αλλαγές, εκτιμάτε, ως συνδικαλιστές και ως άνθρωποι που δουλεύετε μέσα. Κοιτάξτε στο σώμα. Να δείτε. Εμείς ήμασταν υπέρ της αναδιάρθρωσης. Γενικότερα είμαστε ενάντια σε τμήματα 8, 10 και 12 ατόμων, τα οποία δεν προσφέρουν καμία ουσιαστική αστυνόμευση σε εκεί περιοχές. Η λογική δική μας ήταν να υπάρχουν πολυδύναμα αστυνομικά τμήματα. Είχαμε κάνει μια πρόταση. Εμείς, ας πούμε, το θεσμό των αστυνομικών σταθμών τον θεωρούμε αναχρονιστικό. Ήμασταν εναντίον από την πρώτη στιγμή. Δεν εισακούστηκε το αίτημά μας. Λυπούμεθα γι' αυτό. Θα δούμε, βέβαια, θα το διεκδικήσουμε στην πορεία, διότι όλα τροποποιούνται και όλα αλλάζουν. Δεν έχει να κάνει με το σταθμό στη Μακρακόμη. Εμείς θεωρούμε ότι ένα αστυνομικό τμήμα στην εκεί περιοχή, το οποίο θα είχε ικανό αριθμό συναδέλφων, θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερη αστυνόμευση από 4 συναδέλφους που θα καθόνται σε ένα κτίριο, θα το φυλάνε
και θα προσφέρουν αποκλειστικά και μόνο διοικητικής φύσεως βοήθεια προς τους εκεί πολίτες. Και καμία αστυνόμευση. Άλλωστε, ο σκοπός μας είναι η αστυνόμευση των περιοχών και όχι η εξέβρεση λύσεων σε διάφορα διοικητικής φύσεως θέματα. Είναι και αυτά μέσα στο αντικείμενό μας, αλλά ως επί το πλήστον το κύριο αντικείμενο είναι η αστυνόμευση των περιοχών. Αυτό λέμε πρακτικά, να αποδυναμώνεται η προστασία του πολίτη, ακριβώς, κύριε Μαυράκη. Ακριβώς. Έχετε διαπιστώσει ότι ομάδες όπως είναι οι ομάδες προλήψης και καταστολής εγκληματικότητας, η ΔΙΑΣ, που είναι άμεσης ανταπόκρισης σε περιστατικά, πόσο ανταπόκριση έχουν και αγάπη από τον κόσμο. Έτσι. Και γιατί προσφέρουν αυτό ακριβώς που, για το οποίο είναι ο σκοπός της αστυνομίας, την αστυνόμευση και τη λύση σε θέματα αστυνομικής φύσεως. Το να υπάρχει ένας, είναι και η έκδοση ταυτοτήτων και όλα τα άλλα αντικείμενα είναι μεν δικά μας, αλλά θεωρώ και θεωρώ ότι όλοι συμφωνούν μαζί μου ότι είναι δευτερευούσης σημασίας σε σχέση με την αστυνόμευση, τις περιπολίες των περιοχών. Μέσα στη Λαμία είναι θετικές οι αλλαγές. Νομίζω προστίθεται ένα ακόμα μια υπηρεσία, κύριε Μαυράκη. Κοιτάξτε να δείτε, προστίθεται το τμήμα άμεσης δράσης το Λαμίας. Δεν μας βρίσκει αρνητικούς, εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη στελέχωση. Εμείς είχαμε βγάλει, όταν έγινε το σχέδιο Πιδέλτα, είχε βγάλει μια πρόταση η Ένωσή μας, την οποία αναφερόταν σχετικά αναλυτικά, συγγνώμη, σε όλες τις υπηρεσίες που διαφαίνονταν ότι ιδρύονται και τι οργανόγραμμα, γιατί εμάς η αναδιάρθρωση δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιες υπηρεσίες θα μείνουν στη φθιότητα, αλλά ποια θα είναι η οργανωτική δομή τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το πώς θα κινείται, δηλαδή το αν θα υπάρχουν συνάδελφοι για περιπολίες, διότι αν θα υπάρχουν βαθμοφόροι αξιωματικοί υπηρεσίες για να επιλαμβάνονται στα περιστατικά. Αυτό για μας είναι το πιο σημαντικό και όχι το ποιο αστυνομικό τμήμα θα μείνει. Θέλουμε τμήματα πολυδύναμα, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα νέα εγκληματικά δεδομένα. Λοιπόν, να δούμε ένα βίντεο, Γιώργο, και με τον Σερίφη που θα έρθει σε Φθιώτιδα και Φωκίδα. Τοπικός αστυνόμος, είπαμε. Θα βάλουμε αστέρια, θα βάλουμε εξάσφαλα, τώρα γυλαίκα, καμπόι, καπέλα, άλογα και τέτοια πράγματα. Λένε σε τοπικός αστυνόμος. Λοιπόν, πάμε στο βίντεο, γιατί λέγεται σε Γαρδίκη και Ερατινή Φωκίδας. Πάμε στο βίντεο. Με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε μια προσπάθεια καλύτερης αστυνόμευσης και αστυνομικής παρουσίας σε περιοχές στις οποίες έχουν καταργηθεί αστυνομικοί σταθμοί, θα τεθεί σε λειτουργία η ένταξη του τοπικού αστυνόμου. Ο Σερίφης, ο οποίος θα εγκατασταθεί σε δήμους και κοινότητες, όπου τα αστυνομικά τμήματα βρίσκονται μακριά, θα είναι ο διαμεσολαβητής των τοπικών αστυνομικών. Χαρακτηριστική θα είναι η κονκάρδα στο πέτο, από την οποία θα διακρίνεται, ενώ οι δυνατότητές του θα είναι οι προανακριτικές ερωτήσεις, η μεσολάβηση μεταξύ του τοπικού αστυνομικού τμήματος με τους πολίτες, θα ακούει τα παράπονα από την τοπική κοινωνία και θα επιλύει μικρά προβλήματα. Η υλοποίηση αυτού θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες, ενώ η νομοθέτησή του έχει γίνει από το 2006. Σε πρώτη φάση θα τοποθετηθούν 32 ανακριτικοί υπάλληλοι, με το βαθμό του ανθυπαστυνόμου ή του αρχιφύλακα, σε τοποθεσίες όπου οι αστυνομικοί διευθυντές έκριναν ότι χρειάζεται διευκόλυνση και υπάρχει ανάγκη. Πιο συγκεκριμένα, οι βαθμιοφόροι που επιλέχθηκαν για να καλύψουν τη θέση αυτή θα κάνουν την εκπαίδευσή τους την Τετάρτη και την Πέμπτη αυτής της εβδομάδας. Συνολικά στην περιφέρεια θα υπάρχουν 6 τοπικοί αστυνόμοι, εκ των οποίων οι 2 θα είναι στη Φθιώτιδα, 2 στην Εύβοια, 1 στη Βιωτία και 1 στη Φωκίδα. Λοιπόν, τοπικό αστυνομικό Σερίφης τώρα. Μου ακούγεται πολύ αποτελεσματικό το σχέδιο αυτό, κύριε Μαυράκη. Το να είναι κάποιος κοντά αμέσως ή να τον αναζητά ο πολίτης αμέσως. Μάλλον είναι το δεύτερο. Το δεύτερο, έτσι. Να τον αναζητά ο πολίτης. Αν δείτε το Πιδέλτα 49 του 2006 που προβλέπει τους τοπικούς αστυνομικούς, το θεσμό, μάλλον την ίδρυση του θεσμού του τοπικού αστυνόμου, ορίζει ρητά και κατηγορηματικά ότι αυτή θα είναι μόνο πρωινές ώρες, σε χώρους που θα τους έχει διαθέσει ο εκεί δήμος, ναι, και θα προσφέρουν μόνο διοικητικής φύσεως βοήθεια στους πολίτες των περιοχών όπου είναι εδρεύουν. Είναι κάτι σαν τα παράπονα στον τοπικό αστυνόμο, έτσι. Κάπως έτσι. Είναι για να ακούνε τα παράπονα τους πολίτες. Ξαναλέω. Επαναλαμβάνομαι, ίσως για να γίνουμε γραφικός, αλλά αστυνόμευση δεν προσφέρουν. Είναι χρήσιμη η υπηρεσία πάρα πολύ. Αντιλαμβάνομαι δηλαδή, γνωρίζοντας, ξέρετε κι εσείς καλά πώς είναι η Ήπεθρος και η επαρχία και οι απομακρυσμένες περιοχές, το να υπάρχει ένας άνθρωπος να πάνε να πούνε τα παράπονα τους και να μεσολαβήσει μέχρι να φτάσουν στις υπηρεσίες, είναι πολύ καλή ιδέα. Κοιτάξτε να δείτε, όπου υπάρχει ικανός αριθμός κατοίκων και εκεί που καταργήθηκαν ίσως αστυνομικά τμήματα,
Έτσι. Σε πρώτο στάδιο είναι μια καλή λύση. Αλλά επειδή θα διαπιστώσετε ανά την επικράτεια ότι έχουν γίνει και λάθος εκτιμήσεις σε κάποιες περιοχές. Καλά, αυτό πάντοτε προφανώς. Όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να γίνει επανεξέταση του συγκεκριμένου μέτρου. Σε αυτό δεν διαφωνούμε καθόλου. Προφανώς. Και λάθος επιλογές μπορεί να έχουν γίνει από την κεντρική διοίκηση. Για να δοθούν κάποιες τροποποιητικές λύσεις. Για να μιλήσουμε για τη φθιότιδα. Ναι. Δεν είμαστε αρνητικοί, αλλά δεν είμαστε και θετικοί. Τι θέλω να πω. Είναι δεδομένο ότι η περιπτώση της φθιότητας είναι της Υπάτης, από όσο γνωρίζω, και του Γαρδικίου. Μάλιστα. Στην Υπάτη μας βρίσκει, μπορώ να πω σύμφωνος, διότι υπήρχε ένα αστυνομικό τμήμα, υπάρχουν αρκετοί μόνιμοι κάτοικοι στην περιοχή και θα είναι το πρώτο στάδιο μέχρι να υλοποιηθεί και σε καλύτερο επίπεδο ο θεσμός της ΚΑΜ, των κινητών αστυνομικών μονάδων, διότι θεωρώ ότι για τα διοικητικής θέματα, διοικητικής φύσεως θέματα, τα οποία καλούνται οι πολίτες, μάλλον πηγαίνουν στον τοπικό αστυνόμο οι πολίτες, θα μπορούν να δοθεί αυτή η λύση με τις κινητές αστυνομικές μονάδες, οι οποίες όμως θα περνάνε και περισσότερα χωριά από ότι ο τοπικός αστυνόμος που θα είναι σε ένα χωριό, το πολύ να εξυπηρετήσει και τα γειτονικά χωριά. Ένα-δύο γειτονικά χωριά. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το σύνολο των χωριών που είναι σε όλη την επικράτεια. Της φθιότητας. Απολύτως κατανοητό. Όλο αυτό είναι στο πλάνο της οικονομικής κρίσης, κύριε Μαυράκη, και ο Σερίφης και οι όποιες αλλαγές που υπάρχουν. Όλες οι μορφές συγχωνεύσεων, ρωτάει ο Γιάννης, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, Γιάννη. Σωστά. Όλες οι μορφές συγχωνεύσεων. Κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς, να χρυσώσουμε λίγο το χάπι και στους πολίτες ότι να γίνουν κάποια τμήματα. Ίσως είναι την προσωπική μου άποψη, θα σας πω. Θεωρώ ότι είναι μία κίνηση εκ μέρους της ηγεσίας του σώματος αλλά και του Υπουργείου μας να λιάνει τις αντιδράσεις που θα υπάρχουν από την κατάργηση κάποιων τμήματων. Βάλιστα. Που δυστυχώς όμως έπρεπε να έχουν γίνει από καιρό, διότι ξαναλέω και αστυνόμευση δεν υπήρχε στις εκεί περιοχές και οι συνάδελφοι μας κινδύνευαν. Και μαζί με αυτούς κινδύνευαν και οι πολίτες. Διότι όταν δεν υπάρχει αστυνόμευση, κινδυνεύουν και οι πολίτες. Κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ, να είστε καλά.